Μέσα στον 19ο αιώνα η Ελλάδα θα αυξήσει τα σύνορά της. Με εντυπωσιακό τρόπο. Έχει σημασία αυτό. Θα πάρουμε τα Επτάνησα το 1864 ως δώρο της Αγγλίας. Έτσι, ωραία. Να, ήρθε το Επτάνησα. Το 1881-82 μπαίνει η Θεσσαλία στα ελληνικό κορμό. Η Ελλάδα διπλασιάζεται σχεδόν. Η Θεσσαλία είναι μεγάλο κομμάτι, να και τα Επτάνησα που μπαίνουν. Και είναι μια χώρα η οποία βελτιώνει τον εαυτό της, θα μπορούσε πολύ θεαματικότερα να τον βελτιώσει αν δεν είχε τα εσωτερικά ζητήματα κτλ. Αλλά τον βελτιώνει τον εαυτό της κάθε τόσο. Η Σύρος γίνεται κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας. Σιγά σιγά και ο Πειραιάς γίνεται κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας και βιομηχανίας προχωρώντας το 19ο αιώνα. Και προκειμένου οι Έλληνες να βελτιώσουν τη θέση τους, παίρνουν την απόφαση να βελτιώσουν και τις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες. Είναι μια πολύ δύσκολη χώρα η Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ ορεινή χώρα. Και επομένως για να δημιουργήσεις οδικά δίκτυα και σιδηροδρομικά δίκτυα σε αυτή τη χώρα είναι δύσκολο και πολυδάπανο. Ωστόσο πάρθηκε η απόφαση ότι θα γίνει και αυτό και στο 19ο αιώνα οι Έλληνες αποκτούν ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, αυτό το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα, το οποίο είναι ένας άθλος οικονομικός και τεχνικός, φυσικά βελγικές και γαλλικές εταιρείες ήταν εκείνες οι οποίες τα έκαναν, αλλά η χρηματοδότηση φυσικά ήταν από την ελληνική πλευρά, όπως και ο εργαζόμενος αυτά ήταν Έλληνας. Έλληνας των βουνών, οι οποίοι κάμανε αυτό το καταπληκτικό έργο του σιδηροδρομικής γραμμής. Γιατί το λέω? Διότι δημιουργείται η σιδηροδρομική γραμμή από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι την Καλαμάτα γραμμή. Αλλάζει τη δυνατότητα εμπορίου που είχε η Ελλάδα και την εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων. Αυξάνονται τα λιμενικά έργα, έτσι μπορούν περισσότερο να ελιμενίζονται πλοία. Και διήνεται στο 19ο αιώνα και ένα τεχνικό έργο, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μεγάλα τεχνικά έργα της ανθρωπότητας το 19ο αιώνα, δεν είναι το πιο σπουδαίο, αλλά είναι από τα σπουδαία, δηλαδή ο Ισθμός της Κορίνθου. Αποκόπτεται ο Ισθμός της Κορίνθου και δημιουργείται η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτό που έχουμε τώρα είναι η διόρυγα, δεν είναι ο Ισθμός. Ο Ισθμός ήταν πριν το κόψουμε, αλλά έχει μείνει να λέμε ο Ισθμός της Κορίνθου. Κόβεται, αυτό είναι ένα μεγάλο τεχνικό έργο που απαιτούσε πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά για να τα χρηματοδοτήσεις. Και η Ελλάδα μπαίνει σε αυτά. Μοιάζει να πρωτοπορεί σε τέτοιου τύπου στα βαλκανικά κράτη τα οποία τώρα στείνονται. Η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από αυτά τα κράτη. Δεν είναι πιο μπροστά από την Αγγλία, τη Γαλλία, τις προχωρημένες χώρες, αλλά σε τοπικό επίπεδο πάντα πρωτοπορούσαν οι Έλληνες και στο 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από όλες τις χώρες των Βαλκανίων, μόνο που στα Βαλκάνια τώρα τρέχουν πολύ κάποιες χώρες και ίσως μας ξεπεράσουν. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι αυτή η χώρα εδώ θεωρούνταν αναλογικά πετυχημένη χώρα στο περιβάλλον της. Και δεν είναι ψέμα, δεν είμαστε καθόλου η αποτυχημένη χώρα που παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας, είμαστε αρκετά πετυχημένοι. Θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο πετυχημένοι, αλλά δεν είμαστε αποτυχημένοι. Θέλω να σας πω κάτι. Είμαστε και πολύ γκρινιάρης λαός και πολύ απορριπτικός, το είπαμε ξεκινώντας. Πριν την κρίση μας, το 2010, υπάρχει ένας διεθνής παγκόσμιος οργανισμός που κατατάσσει τις χώρες ανάλογα με το επίπεδο ευημερίας. Η Ελλάδα, την ώρα της κρίσεως, μεταξύ των 195 χωρών του κόσμου, βρισκόταν στο 20%. Στο νούμερο 20%, θα σας γελάσω, 23-24. Δηλαδή, μεταξύ των 195 χωρών του κόσμου, η Ελλάδα είχε τον αριθμό 23-24, θα σας γελάσω. Δεν είναι λίγο. Με την κρίση μας έχουμε πέσει στο 40 τόσο. Και πάλι, μεταξύ των 195 χωρών της Ευρώπης, του κόσμου, είμαστε αρκετά καλά. Δεν είμαστε... Το λέω αυτό διότι από την πολύ μακρία περιγράφουμε τη χώρα μας ως φτωχή. Θα πέσει, η γιαγιά μου θα λέγε, θα πέσει και ρανός να μας κάψει. Ας επισκεφτούμε τι θα πει η χώρα φτωχή και μετά κουβεντιάζουμε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα. Είναι μια χώρα
που ζει αρκετά καλά, θα μπορούσε να ζει και καλύτερα, και θεωρείται μια στην περιοχή της επιτυχημένη αναλογικά χώρα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι οι Έλληνες το 19ο αιώνα αισθάνονταν ότι υπερέχουν στα Βαλκάνια. Τα σχολεία τους ακόμη ήταν τα καλύτερα και εκεί πήγαιναν οι... Και θέλω να σας πω κάτι, όταν οι Βούλγαροι έστησαν το δικό τους εθνισμό, όταν οι Σέρβοι έστησαν το δικό τους εθνισμό, οι Τούρκοι τον δικό τους εθνισμό, ο στόχος τους ήταν, τους Τούρκους τους ανέφερα σε σχέση με τα χριστιανικά στοιχεία που υπήρχαν εκεί, όχι τους μουσουλμάνους, ο στόχος τους ήταν να οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι, όταν φαντάζονταν τον εαυτό τους να πολεμάει για τη δημιουργία του δικού τους εθνικού κράτους, στο νου τους είχαν ότι θα χτυπηθούν με τους Οθωμανούς στρατιωτικά και με τους Έλληνες πολιτισμικά. Διότι έπρεπε να τους ανατρέψουν, να ανατρέψουν την ισχυρή ελληνική πολιτισμική παρουσία για να κερδίσουν τα δικά τους. Και το πρώτο πράγμα που κάναν όλοι ήταν να πάψουν να δημιουργήσουν δικά τους σχολεία, να τα ενισχύσουν και να πάψουν να στέλνουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία. Θέλω να πω, οι Έλληνες είχαν ένα ειδικό βάρος στα Βαλκάνια που δεν τα έχουμε στο νου μας. Και εξ αυτού η ελληνική πλευρά αισθανόταν ότι έχει δύναμη και ότι μπορεί να ανακτήσει την Ελλάδα. Ποια είναι η Ελλάδα? Ποια είναι τα όρια της Ελλάδας που θέλεις? Όλοι οι λαοί το συζήτησαν αυτό. Όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, ένα ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων κατοικούσε στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κατοικούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έπρεπε να πάρεις εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να βάλεις τους αδελφούς σου μέσα στο εθνικό κράτος. Πώς μπαίνουν οι περιοχές στα επιθυμητά αφού? Κατά κανόνα με πόλεμο. Παίζει και η διπλωματία μεγάλο ρόλο. Να, τη Θεσσαλία την πήραμε και κάναμε κινήσεις πολεμικές, αλλά κατά κύριο λόγο διπλωματικά. Τα Επτάνησα διπλωματικά. Ολόγυρά σου όμως, εκεί στο 1870-1880, οι άλλοι βαλκανικοί λαοί βρίσκονταν πάνω στην δύναμή τους και αυτοί για να στήσουν και σε χτυπούσαν πολιτισμικά εσένα και πολεμικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και καθώς οι Έλληνες ήταν διαχυμένοι και θεωρούσαν ότι η Ελλάδα είναι και η Νότια Βουλγαρία, Ελλάδα είναι και η Νότια, μιλάω με σημερινούς όρους, Αλβανία, Ελλάδα είναι και η Νότια Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά θεωρούνταν αυτονόητα ελληνικά. Ελλάδα είναι τα παράλια της Μικράς Ασίας, δεν συζητούμε. Ελλάδα είναι τα παράλια του Πόντου προς την πλευρά της Μαύρης Άλλας, δεν το συζητούμε. Ελλάδα είναι η Κωνσταντινούπολη, δεν το συζητούμε. Όλα αυτά θεωρούνταν αυτονόητα. Και ήταν μέσα στη συζήτηση των ανθρώπων καθημερινά. Η Κωνσταντινούπολη θεωρούνταν αυτονόητα η πρωτεύουσα των Ελλήνων. Αυτονόητα. Όταν το 1834 η Βαβαρία, η Αντιβασιλεία, αποφάσισε να ορίσει την Αθήνα ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και άρχισαν να σειραίουν κάποιοι άνθρωποι να εγκατασταθούν στην Αθήνα και να αγοράζουν οικόπεδα στην Αθήνα, αν διαβάξει κανείς κάποιες εφημερίδες της εποχής, λένε, μα είστε στα καλά σας, επενδύετε στην Αθήνα, αφού σε λίγο θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και εκείνη θα είναι η πρωτεύουσά μας. Όλα αυτά θα πέσουν, θα εκπέσουν. Δεν θεωρούνταν κανένας λαός, όπως θεωρούσε αυτονόητο ότι η πρωτεύουσά του είναι η Κωνσταντινούπολη. Και αυτό το θεωρούσε αυτονόητο μέχρι και το 1922. Το 1922, με την καταστροφή. Πάψαμε να το επιτρέπουμε τον εαυτό μας να το σκεφτεί. Στο βάθος το έχουμε στο νου μας, αλλά δεν το επιτρέπουμε στο εαυτό μας, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Επομένως, οι Έλληνες είχαν τη μεγάλη εικόνα για το πού, ποια είναι η Ελλάδα. Και οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι πίστευαν ότι η Βουλγαρία είναι η σημερινή Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε, ο καθένας είχε τα δικά του. Και ήταν φανερό ότι θα γίνουν συγκρούσεις και πόλεμοι. Οι Έλληνες το 1897 συγκρούστηκαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα σύνορα τα σημερινά, πάνω στη Θεσσαλία. Και δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Ιτήθηκαν βαρύτατα το 1897.
είναι, το λέμε, είμαστε χαριτωμένοι, είναι ο ρισκουμός, το λέμε ο ατυχής πόλεμος, έτσι. Να μην μας πονάει τόσο πολύ. Ευτυχώς βέβαια που μας βγήκε με μικρές απώλειες, διότι μπήκε μέσα η Αγγλία, σταμάτησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν έφτασαν οι Τούρκοι μέχρι την... γιατί ήταν στη Λαμία, έφταναν λίγο ακόμα και δεν φτάνανε στην Αθήνα και δεν χάνονταν και τα αυγά και τα πασχάλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήθηκαν τα σύνορά μας το 1897. Λίγο πριν το 1896 η Ελλάδα, το 1896, μια χρονιά πριν από αυτή μας την μεγάλη ήττα, οι Έλληνες είχαν διοργανώσει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες της νεότερης εποχής. Η Ελλάδα είχε ένα κύρος διεθνές, παγκοσμίως, που δεν ήταν εύκολο να τα έχουν άλλοι λαοί, γιατί και είμαστε οι επόμενοι των αρχαίων Ελλήνων και τους θαυμάζουν οι Δυτικοί, αλλά και μπορούσε να παίξει διεθνές παιχνίδι η Ελλάδα στην περιφέρεια από την οποία βρισκόταν. 1896 ο κόσμος έχει πρωτοσέλιδη την Ελλάδα με τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες της νέας εποχής. 1897 την έχει πρωτοσέλιδη με τους Έλληνες να ηττώνται από τους Οθωμανούς στις μάχες της Θεσσαλικής γραμμής. Ωστόσο, επειδή το εθνικό αίσθημα είναι πάρα πολύ ισχυρό παγκοσμίως και δίνει έμφαση στο λαϊκό αίσθημα, και ο στρατός στο 19ο αιώνα, λαών οι οποίοι βρίσκονται στο μετέχνιο, έτσι στην ένταση του εθνισμού, αποκτά ειδικό βάρος. Και τούτο διότι ο στρατός θεωρείται λαϊκό πράγμα, επειδή ο μέσος στρατιώτης είναι ο λαός. Ακόμη και οι στρατιωτικοί στις νέες εποχές δεν προέρχονται από την ευγένεια όπως ήταν παλιά, αλλά μέσα από διαδικασίες λαϊκές, δηλαδή ο στρατός θεωρούνταν ότι εκπροσωπεί τον λαό. Και καθώς το θέλω των λαών ήταν πόλεμος, ο στρατός παίρνει ειδική σημασία πλέον στο 19ο αιώνα στα εθνικά κράτη που αναπτύσσονται ή στα δυνάμει εθνικά κράτη. Γι' αυτό και θα παίξει και πολιτικό ρόλο. Θα παίξει πολιτικό ρόλο πρώτα-πρώτα στην ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φανερό ότι δεν θα μπορέσει να κρατήσει το σχήμα της. Οι αυτοκρατορίες καταραίουν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από καιρό έδειχνε ότι φιλορροεί. Και θα παίξει ρόλο σε αυτή την αυτοκρατορία ο στρατός της. Και θα κάνουν το κίνημα των Νεοτούρκων, όπως γνωρίζουμε, το οποίο, μέσα είναι και ο Κεμάλ, το οποίο τι θέλει αυτό το κίνημα, στα λόγια, να ενωθούν όλοι οι λαοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα ενιαίο εθνικό σχήμα, το οποίο όπου οι λαοί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες κτλ. Στην πράξη όμως, με δεδομένο το εθνικό κίνημα, το οποίο έφερε τους λαούς σε σύγκρουση, ήδη οι Έλληνες είχαν συγκρουστεί με τους Βουλγάρους στις αρχές του 20ου αιώνα και τους είχαν νικήσει, και είχαν πάρει μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες, πρωταγωνίστησαν στους Βαλκανικούς αγώνες, και εκεί οι Έλληνες στους Βαλκανικούς αγώνες έλαμψαν. Η Ελλάδα δηλαδή αισθάνθηκε ότι είναι δυνατή και μπορεί να το πετύχει. Το 1912-13 διέγραψε από τη μνήμη τον ατυχή πόλεμο του 1897 και έκανε τους Έλληνες και δικαίως περήφανους για τον εαυτό τους, για τον στρατό τους και για τα σύνορα τα οποία απέκτησαν, διότι αυτοί οι Βαλκανικοί πόλεμοι έφτασαν τα σύνορα της Ελλάδος, τα διπλασίασαν. Όπως ξέρετε, τα σύνορα που έχουμε τώρα είναι τουλάχιστον τριπλάσια από τα αρχικά σύνορα. Το λέω αυτό διότι μέσα στην μιζέρια μας είμαστε πρωταθλητές μιζέριας. Ξέρετε, είμαστε στους 10 πιο γκρινιάριδες λαούς του κόσμου. Στατιστικές ο Έλληνας και η γκρίνια είναι κάτι που πάει μαζί. Και μέσα στην γκρίνια μας είναι ότι είμαστε ένας μικρός λαός και τι να κάνουμε, καημένοι. Οι άλλοι είναι μεγάλοι λαοί. Κοιτάξτε, μεγάλους λαούς δεν είμαστε, δεν είναι η έκτασή μας μεγάλη. Δεν είναι όμως όπως την περιγράφουμε, γιατί θέλω να σας ανακοινώσω, αν έτσι δεν το έχουμε στο νου μας, ότι η Ελλάδα, η σημερινή, τα σύνορα της σημερινής Ελλάδας, είναι πάνω από διπλάσια από την Αυστρία, πάνω από διπλάσια από την Ελβετία, πάνω από διπλάσια από την Τσεχία. Η Ολλανδία είναι 1/3 της Ελλάδας, η Ολλανδία.
Είναι μίζερες χώρες αυτές που σας περιγράφω. Είναι αποτυχημένες χώρες αυτές. Είναι 25 χώρες στην Ευρώπη πιο μικρές σε έκταση από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή είναι μια επιτυχημένη χώρα και στο θέμα των συνόρων. Και επειδή το 12-13 αισθάνθηκε αυτή τη δύναμη, ότι πάει καλά, η δική της στρατιωτική είχαν παίξει ρόλο και αυτή λίγο πριν για να βρεθεί μια λύση πολιτική. Σωστά, το κίνημα στο Γουδί. Ο στρατός είχε πάρει δύναμη μέσα στον ελληνικό κορμό, όπως στις περισσότερες χώρες εκείνης της εποχής. Ο στρατός έχει πάρει δύναμη και μέσα στην Τουρκία, λόγω των εξελίξεων, έχει πάρει δύναμη μέσα στην Ελλάδα και το πράγμα έχει το γαϊτανάκι του. Γι' αυτό, όταν θα γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τελικά η Ελλάδα θα μπει στην πλευρά των νικητών, δηλαδή, θα θυμάστε ότι ξεκινάει με τον εθνικό διχασμό, η βασιλική πλευρά δεν είναι θερμή υπέρ του να μετάσχει η Ελλάδα στο πλευρό της Αντάντ, η βενιζελική πλευρά είναι υπέρ του να μετάσχει η Ελλάδα στο πλευρό της Αντάντ. Τελικά με τις εξελίξεις του 1916 η βενιζελική πλευρά παίρνει πάνω της τα πράγματα και βάζει την Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και φυσικά πού τη βάζει την Ελλάδα, με τον πλευρό της Αντάντ. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, οι χώρες με τις οποίες είχαμε επαφή από τη γέννησή μας, από το 1821, που είναι νικήτριες χώρες. Και δίπλα μας η Τουρκία έχει μπει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με το πλευρό της, των κεντρικών δυνάμεων, της Γερμανίας και της Αυστρίας. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει, σωστά από την πλευρά τους το σκέφτηκαν έτσι, ότι αν νικήσει η πλευρά των Άγγλων και των Γάλλων, ήδη οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έλεγχαν στην πραγματικότητα ό,τι είχε μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αιγύπτου και Μέση Ανατολή, τα είχαν προτεκτοράτα, πια θα διαλυθεί ολόκληρα το σύστημα, ενώ η Γερμανία, η οποία τότε είχε μπει στο παγκόσμιο παιχνίδι πολυδυναμικά, ήταν κοντά της και την υπεράσπιζε σε διάφορα ζητήματα, οπότε με αυτήν συντάχθηκε και βρέθηκε με τους ηττημένους, σωστά. Σε μια ισορροπία, η οποία στο 1919, στη συνθήκη των Παρισίων δηλαδή, όπου είχε παρευρεθεί και ο Βενιζέλος και έπαιξε, έκαμε τεράστια εντύπωση η παρουσία του και η μεσολάβησή του, η Ελλάδα έλαμψε ως νικήτρια και με αλλεπάλληλες συμφωνίες πήρε τις περιοχές της Ανατολικής Θράκης υπό τη διοίκησή της, δηλαδή λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη έφτανε η ελληνική διοίκηση, όπως και μια γερή ζώνη στην περιοχή της Μύρνης μεταξύ Προύσας και Κουμουνδούρος ήταν. Τώρα μου ήρθε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, θα μου πείτε, κυρά μου, είσαι πάλι ο ημερολογίτης, θα το λεθμίζεις, απλώς έψαχνω το όνομα. Το μυαλό μου είναι. Λοιπόν, σας λέγαμε για το 19 και 20 και 21 που γίνονται συνθήκες ευρών κτλ. Οι Έλληνες βρίσκονται δυναμικά στο προσκήνιο. Να πάρουν το όνειρό τους, τις περιοχές που θεωρούν την Ελλάδα. Ότι εδώ και 3.000 χρόνια είναι η Ελλάδα και η Ιωνία. Και όπου βρίσκεται πάρα πολύ ισχυρό ελληνικό στοιχείο. Και αυτά τα παίρνουν, αυτές τις περιοχές τους δίδονται με τη ρήτρα ότι για 5 χρόνια θα τα διοικήσουν και στη συνέχεια θα γίνει δημοψήφισμα στις περιοχές αυτές και αν από το δημοψήφισμα αυτό προκύψει επιθυμία των κατοίκων των περιοχών να ανήκουν στην ελληνική επικράτεια, θα ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Έμοιαζε λοιπόν ότι φτάσαμε στο όνειρο, κοντά στο όνειρο. Φυσικά ο Κεμάλ εκείνος από την δική του πλευρά θεώρησε πολύ σωστά από την δική του πλευρά ότι αν οι Έλληνες φτάσουν στην διαδικασία του δημοψηφίσματος, φτάσει, θα το κερδίσουν και επομένως για την Τουρκία αυτές οι περιοχές θα χαθούν. Συγκρούστηκε με τον ίδιο τον αυτοκράτορα του, τον Σουλτάνο, στην ουσία ανέτρεψε τον Σουλτάνο, έκανε αντάρτικο ενάντια στην ίδια του την κυβέρνηση και χτύπησε τους Έλληνες για να μην συμβεί αυτό. Αυτό ήταν το πλαίσιο των πραγμάτων μέσα στο οποίο συνέβησαν τα γεγονότα, με μια Ελλάδα που είχε αυτοπεποίθηση την ώρα που πήρε τις αποφάσεις που πήρε. Είχε νικήσει
και στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θεωρούσε ότι δικαίως τις ανήκουν αυτές τις περιοχές, γιατί ιστορικά βρισκόμαστε εκεί, γιατί. Οι Έλληνες το πίστευαν βαθύτατα ότι αυτές πρέπει να είναι ελληνικές περιοχές. Δεν ξεκίνησε δηλαδή αυτό στον αέρα. Και προσέξτε να δείτε, αυτή η λύση, λέω, εντάξει, χάθηκε αυτή η προσπάθεια, όλοι τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, το γεγονός αυτό έπαιξε ρόλο στα επόμενες εξελίξεις, διότι οι Έλληνες αποφάσισαν να μην διεκδικήσουν στην πραγματικότητα, να μην μπουν περαιτέρω στην διεκδίκηση κομβικών περιοχών που εκείνη μέχρι τότε διεκδικούσε. Στη Βόρειο Ήπειρο ακόμη το προσπαθούσαν στο μυαλό τους. Εν πάση περιπτώσει, η τελευταία προσάρτηση εδάφους, η τελευταία περιοχή που ελευθερώθηκε και μπήκε στην ελληνικό κορμό, είναι όπως γνωρίζουμε τα Δωδεκάνησα. Στο τέλος, με το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, στο οποίο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης είχαμε μπει στον πόλεμο με την πλευρά των νικητών και μάλιστα με καταπληκτικές περγαμηνές, αλλά αποφασίσαμε ως λαός, μόνος λαός στην Ευρώπη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να κάνουμε ακόμη ένα εμφύλιο πόλεμο και να συντριβούμε κυριολεκτικά, από πάνω μέχρι κάτω, σε καμία χώρα της Ευρώπης, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έγινε εμφύλιος πόλεμος. Μόνο τούτη εδώ η χώρα αποφάσισε να κάνει εμφύλιο πόλεμο. Και να καταστρέψει τον εαυτό της ακόμα μια φορά. Να κόψει το κλαδί ακόμα μια φορά. Το λέω αυτό διότι αν δεν είχαμε κάνει τον εμφύλιό μας πόλεμο, θα είχαμε άλλα σύμφωνα σήμερα. Πώς τίποτε. Θα είχαμε και άλλες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή μας η τάση, οι ευκολίες μας, τις συγκρούσεις, τα υπερβολικά λόγια, στα έντονα αισθήματα, το να μην όλοι μας είμαστε παράφοροι, είμαστε και ψέχνουμε αυτή τις πληγές των αλλεπάλληλων εμφυλίων. Αυτό τουλάχιστον από αυτά που μας συνέβησαν θα είναι σπουδαίο να το θυμηθούμε, γιατί τη Μικρασία τη χάσαμε από το διχασμό μας. Ας το δούμε. Ήταν ένας εθνικός διχασμός μέσα σε εμφύλιο στην πραγματικότητα. Κάναμε το πιο μεγάλο εγχείρημα που είχαμε μέχρι τότε κάνει. Μέσα σε εμφύλιο. Τον εθνικό διχασμό είναι ένας άλλος κομψός τρόπος για να μην πούμε ότι ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Υπήρχαν εκατοντάδες νεκροί στην περίοδο του εθνικού διχασμού. Δεν ήταν απλώς λεκτικό. Υπήρχαν και νεκροί και δολοφονίες και συγκρούσεις κατά τόπους κτλ. Δεν γίνεται να κάνεις το μεγαλύτερό σου εγχείρημα που πας ποτέ να κάνεις και να είσαι διχασμένος. Δεν γίνεται. Την ώρα που θα έπρεπε να χτυπούσαν όλα τα όργανα μαζί, εμείς ακόμη συγκρούμασταν στο τελικό. Δεν γίνεται. Πάση περιπτώσει, το προσπαθήσαμε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και πορευόμαστε όχι άσχημα, θα έλεγε κανείς, με βάση όλα αυτά που συνέβησαν. Δηλαδή, και την μικρασιατική καταστροφή την μετατρέψαμε με όλες τις πληγές σε μια περίοδο αναγέννησης του τόπου και πατάμε πάνω σε αυτό και μετά τον εμφύλιό μας πόλεμο και πάλι σαν χώρα βρήκαμε βηματισμό και το γεγονός ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979 φυσικά έπαιξε μεγάλο ρόλο, το 1981 ολοκληρώθηκε όλο αυτό και μέχρι σήμερα ανήκουμε πάντα στις αναλογικά επιτυχημένες χώρες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα αρνητικά μας σημεία κάθε τόσο καταστρέφουν επιτεύγματα που κάνουμε με τον κόπο μας, με τις προσπάθειές μας, με τις ικανότητές μας και τα καταστρέφουμε. Όμως, κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα έχουμε κάνει στα 200 τελευταία χρόνια, ανάλογα πόσο μετρά στους εμφυλίους πολέμους, εμφύλιο πόλεμο κάθε 40 ή 50 χρόνια. Έχουμε 70-80 χρόνια να κάνουμε εμφύλιο, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό, λέω, εντάξει, ας κλείσουμε το κεφάλαιο των εμφυλίων, διότι, εντάξει, εδώ καμεν, δηλαδή, και βλακεία δώσαμε και καταστροφή δώσαμε και όλα τα εδώ καμεν. Ώρα να δώσουμε και κανένα χέρι ο ένας στον άλλο και να πούμε, αδέλφια, είμαστε όλοι μαζί εδώ.